Αφήνουμε όμως για λίγο αυτό και ξαναγυρίζουμε στην Άξο, όπου βρίσκουμε τον πρόεδρο του Συλλόγου Μαζικής Εστίασης Φιλοξενία, τον κύριο Καρεγλά. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, τι κάνετε, καλά είστε? Καλά, χρόνια πολλά, αληθώς ο κύριος. Ευχαριστούμε πολύ. Σας καλέσαμε απλά να μας πείτε πώς κινήθηκε λίγο η αγορά. Στην αρχή είχαμε μια τη συνεργάτη μας εδώ, τη Μαρία, η οποία μας είπε ότι γενικά κινήθηκε καλά η αγορά. Ας πούμε όμως και την επίσημη άποψη, που τις περισσότερες φορές είναι αυτή που ανταποκρίνεται ή τουλάχιστον κρατάμε, όσον αφορά το πώς κινήθηκε το φετινό τριήμερο ή τετραήμερο του Πάσχα. Πώς κινήθηκε λοιπόν? Αυτή είναι και η δικιά μας αίσθηση. Όντως η αγορά κινήθηκε σε ικανοποιητικά επίπεδα. Οι περισσότεροι επαγγελματίες, τουλάχιστον στον κλάδο το δικό μας, είναι ικανοποιημένοι, είναι ευχαριστημένοι. Σε αυτό βέβαια πρέπει να πούμε, Νικόδημε, ότι βοήθησε πάρα πολύ και ο καιρός. Βέβαια είχαμε και την τύχη να πω στο γεγονός ότι φέτος το Πάσχα των Ορθοδόξων ήταν κοινό μαζί με το Καθολικό, με το Πάσχα των Καθολικών, οπότε είχαμε και κάποιους τουρίστες μέσα στην εβδομάδα. Να. Και γενικά εντάξει, κρίνεται ικανοποιητικό. Κίνηση, ναι. Αυτό το κάποιους να το βάλουμε σε στίχου, στα δάχτυλα ενός χεριού, δύο, πόσο είναι, παραπάνω, λιγότερο, ή περιμένω περισσότερο. Όχι, αλλά Αποστόλη μου, ξέρεις, αυτά τα πράγματα συμβαίνουν τώρα με τις γραμμές. Ναι, τα ζωντανά έτσι είναι. Τα ζωντανά, αυτό το καλό έχουν. Λοιπόν, λέγαμε για το κάποιους, κατά πόσο είναι πολύ λίγοι, αλλά νομίζω ότι δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία μερικές φορές, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, πάντα μιλάμε σε σύγκριση με άλλες χρονιές κτλ. Η Νάξη πλέον, από ό,τι καταλαβαίνουμε, είναι, και για τους Έλληνες τουλάχιστον, είναι ένας πασχαλινός προορισμός. Εντάξει, εμείς το επιθυμητό είναι να γίνει και για τους ξένους. Σωστά. Αυτό που θέλουμε. Όσο βλέπουμε εμείς να αυξάνεται η κίνηση, τόσο πιο αισιόδοξοι και πιο ευχαριστημένοι είμαστε. Μάλιστα. Έχουμε κάνει κάποια κουβέντα πώς θα κινηθεί το καλοκαίρι, τι προσδοκίες έχουμε, τι θα κάνετε εσείς ως μαζική για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε την ποιότητα παροχής υπηρεσιών προς τους ξένους? Εντάξει, γίνονται πολλά πράγματα. Γίνονται πράγματα, όλοι προσπαθούμε, ο καθένας και ατομικά μέσα από την επιχείρησή του, αλλά και συλλογικά μέσα από τους φορείς, και ο Δήμος κάνει προσπάθειες και η Ένωση φυσικά κάνει πάρα πολλή δουλειά. Γίνονται τώρα, τι να πούμε, γίνονται αρκετά πράγματα, ναι. Η στόχευση αυτή είναι για όλους μας, να αυξήσουμε και να επιμηκύνουμε την τουριστική περίοδο. Μάλιστα. Όσον αφορά την βελτίωση των παροχών, πιστεύεις ότι χρόνο με το χρόνο γινόμαστε καλύτεροι? Γιατί το στοίχημα είναι να φεύγουν οι επισκέπτες και να ξαναγυρίζουν, και όχι να φεύγουν απλά και να ρίχνουν μαύρη πέτρα πίσω τους, έτσι? Ναι, ναι, βέβαια. Γινόμαστε καλύτεροι. Πιστεύω αυτό να το βλέπει και ο ντόπιος εδώ. Βλέπετε ότι και τα μαγαζιά ανακοινίζονται και οι υπηρεσίες αναβαθμίζονται. Και πολλά σεμινάρια γίνονται πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ναι, γινόμαστε καλύτεροι, βέβαια. Βέβαια, βεβαίως πρέπει να προστατεύσουμε την παράδοση. Δεν πρέπει να ξεφύγουμε από τα στοιχεία της δικής μας ταυτότητας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει να ρίξουμε μεγαλύτερο βάρος στα τοπικά μας προϊόντα και σε αυτά που έχει εδώ το νησί μας. Μάλιστα. Πάντως με το πέρασμα του χρόνου εξελισσόμαστε, βέβαια. Ωραία. Όσον αφορά τα τοπικά προϊόντα, γίνεται μια μεγάλη κουβέντα για φεστιβάλ γευσηγνωσίας ή γαστρονομίας και όλα τα που συζητιούνται. Πιστεύεις ότι μπορεί να βοηθήσει ένα τέτοιο φεστιβάλ, το να γίνει ή όχι, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Αν μπορεί να βοηθήσει, είναι το βασικό. Βεβαίως και μπορεί να βοηθήσει. Βεβαίως. Μπορεί να βοηθήσει από λίγο έως πάρα πολύ. Αυτό θα εξαρτηθεί από το πώς θα διοργανωθεί και πώς θα τι στοχεύσεις θα έχει. Ήδη ο Δήμος τρέχει. Σήμερα είδα κάποια σεμινάρια που κάνει για κατάρτιση και εκπαίδευση επαγγελματιών. Σωστά, πριν από λίγο βγήκε το τέλειο. Ήδη ο Δήμος κάνει τέτοιες προσπάθειες, είναι καλές, τις επικροτούμε, τις στηρίζουμε.
εμείς ως εστίαση και πιστεύω ότι θα στηρίξουν και άλλοι επαγγελματικοί φορείς. Και αυτό όμως δεν πρέπει να γίνει μια φορά, αυτό πρέπει να γίνεται συνεχώς. Να είναι συνεχόμενο για να, γιατί πάντα να ξέρει Νικόδημο ότι εχθρός του... Του καλού είναι το καλύτερο. Του καλού είναι το καλύτερο. Ναι, σωστά. Ακριβώς. Και κάτι τελευταίο. Γίνεται μεγάλη κουβέντα για τον αξιακό πρωινό. Για το πρωινό γενικά. Είχαμε εδώ και πριν από μερικές μέρες την προηγούμενη εβδομάδα τον πρόεδρο των Μελισσοκόμων, τον κύριο Μάνιο, ο οποίος μας είχε πει ότι γενικότερα τα προϊόντα της Νάξου είναι πάρα πολύ ωραία, έχουν υψηλή ποιότητα, αλλά μοιάζουν να είναι λίγο πιο ακριβά σε σχέση με τα απλά που παίρνουν περισσότεροι επαγγελματίες χρησιμοποιείται. Πόσο εύκολο είναι να μπει το πρωινό, και όχι απλά να μπει, αλλά να λειτουργήσει ως βασικός πόλος στα καταστήματα μαζικής εστίασης? Εύκολο δεν είναι. Φυσικά δεν είναι και αδύνατο. Ναι. Εύκολο Νικόδημο δεν είναι. Εμείς για αυτό το θέμα έχουμε κάνει, κάνουμε λόγο εδώ και χρόνια και προσπαθούμε... Το ξέρω ότι κάνετε λόγο και είναι από αυτά που... Και έτσι. Πονάνε. Και έχουμε κάνει και έτσι. Εμείς για μας θα ευχής έργο να μπορούσαμε να εντάξουμε μέσα στη γαστρονομία τα τοπικά προϊόντα. Και θέλουμε να το κάνουμε γιατί το ζητάνε οι πελάτες. Ναι. Είναι το, εγώ έχω πει ότι το δυνατό χαρτί της Νάξου είναι η τοπική γαστρονομία και τα τοπικά προϊόντα. Από εκεί πέρα όμως για να συμβεί αυτό πρέπει να, να υπάρξουν και οι προϋποθέσεις. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? Πρέπει αυτή η μικρή παραγωγή, η τοπική παραγωγή να βοηθηθούν από τους φορείς. Από το Δήμο, την Περιφέρεια, ώστε να μπορέσουν να, να παράγουν επιστοποιημένα προϊόντα με σταθερή ποιότητα, με λογικές τιμές για να είναι εμπορεύσιμα, έτσι. Ναι. Και να μπορούν να ενταχθούν ευκολότερα, έτσι όπως είπες, στην καθημερινότητά μας. Στα μαγαζιά δικά μας και στη γαστρονομία. Αυτό όμως, σε αυτό πρέπει να βοηθήσουν όλοι και πιο πολύ οι φορείς. Δηλαδή ο Δήμος, η Περιφέρεια και εμείς οι σύλλογοι, η Ένωση, όλοι πρέπει να βοηθήσουν τους τοπικούς παραγωγούς. Πώς μπορούν να τους βοηθήσουν δηλαδή? Θα τους βοηθήσουν με προγράμματα, με χρηματοδοτήσεις, με τεχνογνωσία, με πολλούς τρόπους. Ναι. Τώρα δεν είναι τώρα για να το αναλύσουμε λεπτομέρως. Όχι, ναι, δεν το αναλύουμε τεχνογνωσία. Απλώς προσπαθώ να καταλάβω ποιο είναι το... Δηλαδή, μέχρι ένα σημείο πίστευα ότι είναι η τιμή ένα από τα προβλήματα που υπάρχει. Η τιμή, ναι. Η τιμή είναι ένας παράγοντας. Η τιμή είναι ένας παράγοντας. Αλλά ένας άλλος παράγοντας π.χ. είναι η πιστοποίηση του προϊόντος. Ναι. Να μπορεί αυτό να είναι πιστοποιημένο, γιατί σαν μαγαζί μπορώ να βάλω ένα προϊόν το οποίο δεν έχει τις εγκρίσεις και τις πιστοποιήσεις του κράτους. Σωστά. Η σταθερή του ποιότητα, η εφιάλωσή του π.χ., η βιομηχανοποίησή του, πώς το λέμε, ναι, η τυποποίησή του. Όλα αυτά είναι θέματα. Μάλιστα. Και η τιμή φυσικά. Και η τιμή φυσικά για να είναι, γιατί ένα προϊόν, εντάξει, πρέπει να είναι εμπορεύσιμο και να μπορεί να, ναι, να πωλείται σε λογικές τιμές. Απλά μου είπες στην αρχή ότι το ζητάνε πελάτες. Όταν το ζητάνε πελάτες, σημαίνει ότι μπορούν και να πληρώσουν το κάτι παραπάνω ενδεχόμενος. Γιατί όταν το ζητάει κάποιος, ναι, ξέρει ότι, παραπάνω, ναι, ότι υπάρχει ένα θέμα. Δηλαδή είναι το τοπικό το οποίο το βρίσκει σε μικρές ποσότητες. Αναγκαστικά θα πρέπει να το πληρώσει λίγο παραπάνω. Αλλά από εκεί πέρα, ναι, έχεις δίκιο όσον αφορά την πιστοποίηση είναι απαραίτητη. Η σταθερή ποιότητα επίσης είναι ένα θέμα. Γιατί στις μικρές παραγωγές, τις περισσότερες φορές, η σταθερότητα είναι ένα από τα ζητούμενα που υπάρχει. Οπότε όλο αυτό, ναι, πρέπει να λειτουργήσει και κάποια στιγμή πρέπει να μπούμε στη λογική αυτή, να αφήσουμε λίγο το παραδοσιακό και να μπούμε σε μια έστω και μια μικρή τυποποίηση βιομηχανικού τύπου για να μπορέσουμε να επενδύσουμε σε αυτό το πράγμα, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσει να γίνει ποτέ. Προφανώς. Εντάξει, χρειάζονται βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να διατηρήσουμε το παραδοσιακό ως στοιχείο έτσι του νησιού και του τόπου μας, αλλά από την άλλη θέλω να δώσω ένα παράδειγμα. Αν ένα προϊόν π.χ. δεν υπάρχει επάρκεια σε αυτό το προϊόν, δηλαδή μπορώ να ξεκινήσω να πουλάω ένα προϊόν και ξαφνικά να μου πει ο παραγωγός, ξέρεις κάτι, Αποστόλη, δεν έχω άλλο. Ναι. Τι θα κάνω? Για το εντάξει το δικό μου το μενού πρέπει να υπάρχει επάρκεια και σταθερότητα στην ποιότητά του και όλα αυτά που σας είπα πριν. Σωστά. Πάντως δεν είναι αδύνατον, γίνεται, απλά πρέπει όλοι να ρίξουμε μεγαλύτερο βάρος πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Εμείς πιστεύουμε και έχουμε βάλει και μέσα στα μαγαζιά μας πάρα πολλά μαγαζιά δουλεύουν με αξιακά προϊόντα. Σωστά, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
Απλά πρέπει να γίνει στο σύνολο, να αποκτηθεί αυτή ναι. και οργανωμένα, ότι πρέπει να ποντάρουμε πάνω στον αξιακό προϊόν ή στο προϊόν το τοπικό εδώ πέρα, για να μπορέσουμε αυτή τη στιγμή, ειδικά που το ζητάνε οι ξένοι ή και οι Έλληνες, καλό είναι να τους το προσφέρουμε και όχι να το ψάχνουν να το βρουν κάπου αλλού έξω και να γινόμαστε και λίγο ρεζίλοι, πως δεν το έχουμε εμείς και το έχουν οι ξένοι. Αυτά είναι πράγματα τα οποία μας ενοχλούν. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε ό,τι καλύτερο και πάλι Χριστός Ανέστη. Και θα ξαναπούμε έτσι κι αλλιώς, γιατί σε ζώνουμε μπροστά. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία. Αυτό είναι το βασικό.